Ένα άλλο θέμα το οποίο, κατά την άποψή μου, το θεωρώ σημαντικό, άσχετα αν το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ισολογισμό είναι μικρό, είναι χρήματα που δίδονται σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μέσο. Έχω ψηφίσει και εγώ υπέρ του να δοθούν αυτά τα χρήματα σε αυτό το όταν ήμουν στη θέση του Αντιπρόεδρου και μέσα του Δαντασίμου. Το μέσο αυτό είναι το Αριδέα News, το οποίο έχουμε ζήσει όλοι μας και έχουμε εικόνα και εγώ προσωπικά θα πω ότι έχω τραυματική εικόνα από τη συμπεριφορά του προς το πρόσωπό μου. Θεωρώ ότι η χρηματοδότηση που παίρνει από την επιχείρηση των Τρών αφορά τους πολίτες του Δήμου και θεωρώ, όπως έχω ξαναπεί σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά είχε κάνει μια γενικότερη αναφορά κάποτε και ο κύριος Αντεστόπουλος για το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς ίσως να κατονομάσει ηλεκτρονικό μέσο, ότι δεν μπορώ να ψηφίσω έξοδα σε αυτό το μέσο, το οποίο καθιβρίζει μένα, την οικογένειά μου με τα μηνύματα που έχω. Και είναι μονότερο. Μέτρησα μία μέρα 85 μηνύματα αποκλειστικά στο πρόσωπό μου. Τώρα από τη διαφήμιση, βρίζοντας, δεν νομίζω σε κάποιος αγγέλνει με αυτό. Εντάξει. Δεν το κάνω με επικλήγια, το κάνω ενσυνείδητα. Γιατί όταν μιλάμε για ηθική, πραγματικά πρέπει να το δείχνουμε ότι είμαστε ηθικοί. Θεωρώ ότι χρήματα τα οποία παίρνει από το Δήμο, όπως ξαναείπα, από την επιχείρηση, ξαναλέω σήμερα επειδή μιλάμε για την επιχείρηση, εγώ δεν μπορώ να τα ψηφίσω, να τα εγκρίνω, διότι θεωρώ τότε κάνω όχι μόνο σε μένα κακό, αλλά σε οποιονδήποτε ο οποίος θα μπορούσε να έχει μια άλλη άποψη, όπως έχω ξαναπεί, η οποία δεν είναι αρεστή προς την Δημοτική Αρχή. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό που αφορά, αν νομίζω καλά, είναι το κομμάτι της προβολής και των διαφημίσεων. Το συγκεκριμένο ποσό δεν μπορώ να το ξέρω απόλυτα. Η λογίστρια, νομίζω, αν το έχει υπόψη, θα μπορούσε να μας το πει να είναι ξεκάθαρο απόλυτα.